Κύριε Παυλόπουλε, δεν νομίζω ότι η επιλογή αυτή είναι μια επιλογή πόλωσης. Είναι μια επιλογή διερεύνησης και αναζήτησης αλήθειας. Και αυτό το οποίο έχει προκύψει, επειδή σωστά ρωτάτε τι έχει προκύψει, γιατί δεν προέκυψε ως κεραυνός εν εθρία η συγκεκριμένη ερώτηση, είναι ότι δημοσιοποιήθηκαν οι ισολογισμοί των κομμάτων για το έτος 2020. Και εκεί τι βλέπουμε? Ότι ο δανεισμός του κόμματος Νέας Δημοκρατίας έχει εκτοξευθεί στο αστρονομικό ποσό των 343 εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Σε μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία είχε περισσότερα έσοδα από τα προηγούμενα χρόνια, έχουν αυξηθεί οι δανειακές υποχρεώσεις τον τελευταίο χρόνο κατά 34 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα χρόνο, και είμαστε σε μια περίοδο στην οποία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το έχετε κάνει με το ρεπορτάζ σας, το έχετε δείξει πάρα πολλές φορές. Επιχειρήσεις και υγιείς επιχειρήσεις δεν μπορούν να περάσουν ούτε απ' έξω από την τράπεζα, και έχουμε το κυβερνόν κόμμα να έχει εκτοξεύσει το δανεισμό του. Εδώ μπαίνει και ένα ζήτημα, αν θέλετε, εξάρτησης από τους πιστωτές για το κυβερνητικό κόμμα. Είναι ζήτημα διαφάνειας λοιπόν, και βεβαίως είναι ζήτημα να μάθει ο ελληνικός λαός πώς έφτασε η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το ζητούμενο, και πώς βεβαίως και ένας πολιτικός αρχηγός και νυν πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, έφτασε στο σημείο κατά την δικιά του προεδρία να έχει αυξηθεί ο δανεισμός του κόμματός του. Πώς άραγε θα νοικοκυρέψει τα δημόσια οικονομικά όταν δεν μπορεί να νοικοκυρέψει το σπίτι του, κατά περισσότερο από 100 εκατομμύρια ευρώ μέσα την τελευταία τετραετία? Αυτά είναι ζητήματα νομίζω που ο ελληνικός λαός δικαιούται να γνωρίζει τι έχει συμβεί. Κύριε, και γι' αυτό προέκυψε και η ερώτηση. Κοιτάξτε, ο κύριος Χαρίτσης κάνει το εξής. Προσθέτει το δάνειο που έχει αποπληρωθεί με το υπόλοιπο και λέει αυτό είναι ο δανεισμός. Σας είπα, δανεισμός από την αρχή ήταν 110 εκατομμύρια, έχουμε πληρώσει 190 εκατομμύρια και οφείλουμε να σας πω ποια είναι η μεγάλη διαφορά, κύριε Ρουσόπουλε. Να τελειώσω, κύριε Χαρίτση. Να σας απαντήσει, κύριε Χαρίτση, δεν τον αφήνετε να σας απαντήσει. Αν λοιπόν υπολογίσουμε αυτά που σας είπα και βάλουμε ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα έσοδα των κομμάτων από την κρατική επιχορήγηση και με τη συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση μειώθηκαν αυτά τα έξοδα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εφόσον γίνεται η αποπληρωμή, ότι το επιτόκιο αυξάνει το αρχικό κεφάλαιο. Αυξάνει το αρχικό χρέος, όχι το κεφάλαιο. Τώρα δείτε για τα δάνεια γενικότερα, γιατί έθεσε ένα θέμα για τους υπολείπους επιχειρηματίες και λέει πώς φέρετε τους άλλους επιχειρηματίες και πώς όχι. Ναι. Λοιπόν, τον Ιούλιο του 2019, όταν μας παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία, ένα στα δύο δάνεια ήταν μη εξυπηρετούμενα. Έρχεται ο Ηρακλής 1 και ο Ηρακλής 2, δύο μεγάλα προγράμματα που έκανε η κυβέρνηση, και σε απόλυτους αριθμούς τον Ιούλιο του 2019 τα δάνεια ήταν 75 δισεκατομμύρια και μέσα σε 1,5 χρόνο μειώθηκαν κατά 28 δισεκατομμύρια, δηλαδή περίπου 37 με 40%. Αυτή είναι η συμπεριφορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη απέναντι στα κόκκινα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια τα οποία είχαν κάνει καρά μαύρη τη ζωή των πολιτών και των επιχειρηματιών που αναφέρεται ο κύριος Χαρίτσης. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε αυτή τη συμπεριφορά απέναντι στους συμπολίτες μας, στους επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν βοηθηθεί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και σας το απέδειξα με αριθμούς και μπορείτε να το δείτε, γιατί δεν κάνει και μια ερώτηση στη Βουλή, να έρθει ο αρμόδιος υπουργός να τα απαντήσει, τότε δεν μπορεί να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να χρωστά ή να φτιάχνει δάνεια. Η Νέα Δημοκρατία, σας εξήγησα για ποιο λόγο έχει αυτό το χρέος που έχει. Τώρα, λοιπόν, για να κλείσουμε με μια ακόμη ερώτηση. Να μην χρειαστεί, αν με επιτρέπει 30 δευτερόλεπτα όμως, γιατί πρέπει να απαντήσω στον κύριο Ρουσόπουλο. Να το σχολιάσω. Καταρχάς, Νέα Δημοκρατία, εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να μπει στο πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας που ισχύει από 1η Ιουνίου, γιατί τότε η Νέα Δημοκρατία θα διηγηθεί σε πτώχευση. Εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί αυτό. Πάντως, η διαφορά δεν θα προσφύγει σίγουρα σε ανώνυμες πηγές στην Κύπρο, όπως έκαναν άλλοι. Μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ. Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 343 εκατομμύρια ευρώ και ο ΣΥΡΙΖΑ χρωστάει 0.